καλησπέρα σας, κύριε πρόεδροι, κύριε και κύριοι συνάδελφοι. Ευχαριστώ πολύ την Οργανωτική Επιτροπή για την τιμητική πρόσκληση να μιλήσω για αυτό το θέμα που πραγματικά αγαπάω πάρα πολύ. ο υπατοκυταρικός καρκίνος, λοιπόν, ακούσατε και πιο πριν από τον κύριο Μανολακόπουλο, είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό πρόβλημα δημόσιας υγείας. Αποτελεί ουσιαστικά την έκτη συχνότερη κακοήθεια παγκοσμίω και τη δεύτερη αιτία θανάτου που κακοήθεια παγκοσμίω. Ένα νεόπλασμα με πάρα πολύ κακή πρόγνωση, που ειδικά στι Ηνωμένε Πολιτείε, που όλα, οι μελέτε είναι πάρα πολύ ε, εκτεταμένες, φαίνεται ότι η επίπτωση του συνεχίζει να αυξάνει σε αντίθεση με την επίπτωση των περισσότερων άλλων νεοπλασμάτων που μειώνεται. Βλέπετε λοιπόν εδώ ότι από, από Αμερικάνικα στοιχεία, ε, ενώ η επίπτωση ε, από σχεδόν όλα τα νεοπλάσματα μειώνεται, η επίπτωση του υπατοκυταρικού και η θνητότητά του συνεχίζει να αυξάνεται και μάλιστα ο ρυθμός αύξησης των θανάτων από υπατοκυταρικό καρκίνο είναι ταχύτερος από οποιαδήποτε άλλη κακοήθεια. Και η επίπτωση βλέπετε εδώ μέσα στα 40 χρόνια, από το 1975 μέχρι το 2009, έχει σχεδόν τριπλασιαστεί και δυστυχώς η τάση συνεχίζεται. Και αν θα θέλαμε να δούμε ποιο είναι εκείνο ο λόγο, ποια είναι εκείνη η αιτία, το υποκείμενο αίτιο που ουσιαστικά αποτελεί τα τελευταία χρόνια πια αυτό που προεξάρχει για τον υπατοκυταρικό καρκίνο, φαίνεται ότι είναι η υπατήτη δασέ, ε, η υπατήτητα Β σαν σχετικό έτοιμο υπατοκυταρικού καρκίνου φαίνεται να αρχίζει να μειώνεται. Βλέπετε εδώ ότι αν αθροίσουμε την υπατήτητα Σ και το αλκοόλ με υπατήτητα Σ, σχεδόν 50% των περιπτώσεων υπατοκυταρικού καρκίνου σχετίζεται πλέον με την υπατήτητα Σ, όμως βλέπουμε ότι ένα ποσοστό, περίπου 10%, που τα, τελε, τα επόμενα χρόνια μάλλον θα είναι και περισσότερο, σχετίζεται με τη μη αλκοολική λιπόδινόσο του ύπατος. Τι είναι λοιπόν η επιτήρηση, τι σημαίνει επιτήρηση. Η επιτήρηση είναι η περιοδική εφαρμογή μια διαγνωστική εξέταση, ένα screening test, το οποίο γίνεται σε μια ομάδα ασθενών που θεωρητικά είναι υγιεί. Έχουν δηλαδή ένα νόσημα, δεν έχουν σύμπτωμα όμω από την αιτία για την οποία του επιτηρούμε, όμω έχουν αυξημένο κίνδυνο να την εμφανίσουν. Γι' αυτό και επιτηρούνται. Εν προκειμένου, πρόκειται για του ασθενεί με χρόνια υφατοπάθειε, που επιτηρούνται για την ανάπτυξη πατοκυταρικού καρκίνου. Η χρησιμότητα και εφαρμοσιμότητα της επιτήρησης επηρεάζεται από την επίπτωση της συγκεκριμένη νόσου στον πληθυσμό αναφοράς, από τη διαθεσιμότητα μιας διαγνωστικής εξέτασης με μεγάλη ειδικότητα, ευαισθησία και ευκολία εφαρμογής, κατά κύριο λόγο μη επεμβατικής, η οποία να είναι αποδεκτή από τον πληθυσμό αναφοράς και να έχει διαχειρίσιμο κόστος. Και βέβαια από την ύπαρξη διαθέσιμων και αποτελεσματικών θεραπείων στα πρώιμα στάδια της νόσου. Με λίγα λόγια, γιατί επιτηρούμε του ασθενεί ε, τους επιτηρούμε με στόχο να βρούμε πρώιμα ένα πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα υγεία υγείας από τους οποίους θα μπορέσουμε να τους θεραπεύσουμε έγκαιρα. Γιατί στόχος της επιτήρησης είναι η μείωση της θνητότητας, δηλαδή η αύξηση της επιβίωσης από τη συγκεκριμένη νόσο που γίνεται μόνο εφόσον διαγνωστεί πρόημα. Ποιοι όμω πρέπει να επιτηρούνται. Η επιτήρηση για πατοκυταρικό καρκίνο θεωρείται συμφέρουσα προ το κόστο τη όταν οδηγεί σε αύξηση τη επιβίωση για χρονικό διάστημα πάνω από τρει μήνες, με κόστος κάτω από 50.000 δολάρια ανά ετος κερδισμένη ζωής και αυτό ε, συμβαίνει αν για τους κυρωτικούς ασθενείς η επίπτωση του υπατοκυταρικού καρκίνου είναι πάνω από 1,5% κατ' έτος και για του ασθενεί με υπατήτηδα β, πάνω από 0,2% κατ' έτος. Με βάση λοιπόν το ISL, την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Μελέτης του Ήπατο, πρέπει να επιτηρούνται όλοι οι κυρωτικοί ασθενεί ανεξαρτήτω σταδίου. Εδώ ε, απλά να αναφέρουμε ότι οι κυρωτικοί ασθενή στα δύο σε κατά child, οι οποίοι είναι σε πολύ βαριά κατάσταση και οι οποίοι δεν πρόκειται να υποβληθούν σε μεταμόσχευση, δεν επιτηρούνται. Επίσης, οι ασθενείς οι οποίοι έχουν υπατήτηδα β, ακόμα και αν δεν είναι κυρωτικοί, ή έχουν οικογενειακό, ιστορικό, υπατοκυταρικό καρκίνου, καθώς επίσης και οι μη κυρωτικοί ασθενείς με, ε, με χρονία υπατήτηδα σε F3 και πάνω. Με βάση την Αμερικάνικη Εταιρεία Μελέτη, του είπα λίγο πολύ τα ίδια και εδώ όλοι οι κυρωτικοί ασθενεί απλά δίνουν λίγο περισσότερα, πιο λεπτομερώς αναφέρουν του ασθενεί με χρονία υπατήτη Β, του άνδρες πάνω από 40 ετών και τι γυναίκε πάνω από 50 έτη και όλους όλου του ασθενεί με υπατήτη Β με οικογενειακό ιστορικό υπατοκυταρικού καρκίνου. Εδώ σαν ερώτημα αναφέρεται ότι υπάρχουν κάποιες κατηγορίες ασθενών που δεν είμαστε σίγουροι αν είναι cost-effective να επιτηρούνται και αυτοί με βάση την Αμερικάνικη Εταιρεία είναι οι ασθενεί με υπατήτηδα Β, οι οποίοι είναι νεότεροι από 40 οι άνδρες και νεότεροι από 50 οι γυναίκες, οι ασθενεί με υπατήτηδα σε F3 και κάτω F3, συγγνώμη, και εδώ αναφέρεται σαν μνήμα οι ασθενεί οι οποίοι έχουν μία αλκοολική λιπόδη νόσο του ύπατο, αλλά δεν είναι σε στάδιο κυρώσεω. Αρχίζει λοιπόν να μπαίνει σαν ερώτημα ότι αυτή η πολύ μεγάλη κατηγορία των ασθενών με μια αλκοολική λιπόδη νόσο του ύπατος, μήπως λοιπόν θα πρέπει τελικά να επιτηρούνται. Αντίθετα, η Ασιατική Εταιρεία Μελέτης του Ήπατος αναφέρει ότι σύμφωνα με, τα δικά της, με, τις δικές της συστάσεις, οι μόνοι οι οποίοι πρέπει να επιτηρούνται είναι οι ασθενείς με Β και Σ που έχουν κύρωση. Συνολικά, από τις τρεις εταιρείε ποιοι πρέπει να επιτηρούνται, όλοι συμφωνούν ότι η επιτήρηση γίνεται με υπερηχογράφημα αναεξάμεινο, απλά η Ασιατική Εταιρεία Μελέτης του Ήπατος αναφέρει ότι ε, το υπερηχογράφημα θα πρέπει να συνοδεύεται και από αλφαφετοπρωτεΐνη κάθε 6 μήνες. Και ας δούμε λίγα περισσότερα στοιχεία για την υπατήτηδα Β και Σ, ε, που είναι και τα κυριότερα, αίτια. τα ακούσατε και πριν από τον κύριο Μανολακόπουλο ε, για, την, ε, για τον υπατοκυταρικό καρκίνο και είναι κατά κύριο λόγο οι ασθενείς που πρέπει να επιτηρούνται. Οι κυρωτικοί ασθενεί με, υπατήτη, με υπατήτητα οι οποίοι επιτυχάνουν μόνη μειολογική ανταπόκριση, θα πρέπει να παραμένουν διαβίου υπό επιτήρηση κάθε 6 μήνε με υπερηχογράφημα. Άρα, οι ασθενεί αυτοί, ακόμη και αν έχουν επιτυχεί μόνη μειολογική ανταπόκριση, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι θα πρέπει να συνεχίσετε η επιτήρησή του, γιατί μπορεί να μειώνεται σημαντικά η πιθανότητα εμφάνιση πατοκυταρικού καρκίνου, όμω δεν εξαλείφεται. Και τα ακούσατε και στις πρωινέ συνεδρίες τα τελευταία ε, ένα-δύο χρόνια ε, με την εμφάνιση των καινούριων θεραπείων για, τον, για την υπατήτητα σε με DAAs, έχει εμφανιστεί Μία καινούργια ομάδα ασθενών, των ασθενών οι οποίοι πρώιμα μετά από την θεραπεία με DAA's εμφανίζουν υποτροπή του υπατοκυταρικού καρκίνου. Βλέπετε εδώ από την ισπανική ομάδα και από την ιταλική ομάδα ασθενεί οι οποίοι είτε είχαν πιο πριν υπατοκυταρικό καρκίνο, είτε δεν είχαν και εμφάνισαν πολύ πρώιμα μετά από τη θεραπεία με DAA's. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν πάρα πολλέ μελέτε ακόμα που δεν έχουν επιβεβαιώσει αυτό. Όμω, σαν σύσταση, θα λέγαμε ότι καλό θα ήταν οι άνθρωποι, οι ασθενεί με οι οποίοι παίρνουν θεραπεία με DAAs να ε, επιτηρούνται αρκετά ε, ακετά στενά για τουλάχιστον ένα χρόνο μετά από την ολοκληρωσή της θεραπείας τους. Τι γίνεται με την υπατήτη Δαβίτα και, υπατή, και την επιτήρηση για τον υπατοκυταρικό σε ασθενεί με υπατήτητα Β ή δικυρωτικού, κατά την αυτόματη ή μετά από θεραπεία κάθαρση του Αυστραλιανού αντιγόνου, θα πρέπει να συνεχίζεται η επιτήρηση, καθώ φαίνεται ότι παραμένει αυξημένο ο κίνδυνο ανάπτυξη υπατοκυταρικού καρκίνου. Εδώ το ερωτηματικό είναι γιατί σύμφωνα με την, με τις εται, με την Ευρωπαϊκή Εταιρεία δεν είναι βέβαιο αν αυτό είναι cost, cost effective. Όμω ε, το σίγουρο είναι ότι ο ιό τη Β, ακόμα και σε μη κυρωτικό έδαφο, αποτελεί πάντα ένα πάρα πολύ σημαντικό αίτιο εμφάνιση πατοκυταρικού καρκίνου και τουλάχιστον στου ασθενεί με κύρωση και κυρίω οι μη θα πρέπει να συνεχίζουν να επιτηρούνται. Άλλωστε, σε αυτή την πάρα πολύ πρόσφατη μελέτη που πριν από λίγε μέρε ανέβηκε online, σε μια πολύ μεγάλη αναδρομική μελέτη 2.733 ασθενών από την Κορέα, οι οποίοι οι μεν 2.000 είχαν χρονία υπατήτη δαβίτα υπό και 733 χρονία υπατήτη σε υπό πεγγυλιωμένη και με μέση παρακολούθηση περίπου τα έξι έτη φάνηκε ότι οι ασθενεί οι οποίοι ήταν κυρωτικοί, ξεκινάμε από το τέλο, με ή χωρί ιολογική ανταπόκριση, δεν διέφεραν ουσιαστικά ω προ την ανάπτυξη πατοκυταρικού καρκίνου, είτε είχαν χρονία υπατήτηδα Β, είτε χρονία υπατήτηδα Σ. Αντίθετα, οι ασθενεί με χρονία υπατήτηδα Β με ιολογική ανταπόκριση εμφάνιζαν στατιστικά πολύ συχνότερα υπατοκυταρικό καρκίνο σε σχέση με του με χρονία υπατήτηδα Σ, ενώ αντίθετα είναι οι οποίοι δεν εμφάνισαν ιολογική ανταπόκριση, δεν είχαν καμία διαφορά. Άρα λοιπόν, ο ιός της β, είτε έχουμε ιολογική ανταπόκριση, είτε δεν έχουμε ιολογική ανταπόκριση, συνεχίζει να αποτελεί ένα πολύ μεγάλο κίνδυνο, ειδικά σε αυτούς τους ασιατικούς πληθυσμούς, για την εμφάνιση πατοκυταρικού καρκίνου. Και μην ξεχνάμε ότι ο πατοκυταρικός καρκίνος, σπάνια μεν, αλλά εμφανίζεται ακόμα και μετά από κάθαρση του Αυστραλιανού αντιγόνου, όπως φαίνεται από αυτές τις δύο μελέτες. Τέλος, τα τελευταία χρόνια, αυτό το, την διαφάνεια την είδατε πριν και από τον κύριο Μανολακόπουλο, φαίνεται να υπάρχει μεγάλη αύξηση της επίπτωσης της μη αλκοολικής λοιπόν νόσου του ύπατος. Βλέπετε εδώ την πορτοκαλή μπάρα σαν υποκείμενο αίτιο υπατοκυταρικού καρκίνου και μπορεί η επίπτωση να διαφέρει στις διάφορες μελέτες από πάρα πολύ χαμηλή. Υπάρχουν κάποιες μελέτες οι οποίοι δίνουν μηδενική επίπτωση σε μια περίοδο αρκετών ετών. Υπάρχουν όμως και άλλες μελέτες οι οποίοι δίνουν μια σημαντική επίπτωση όπως ας πούμε 12,8% στα 3,2 έτη. Φαίνεται λοιπόν ότι η μη αλκοολική λιπόδης νόσος του ύπατος χωρίς κύρωση μπορεί να έχει ελάχιστο κίνδυνο με ανάπτυξη υπατοκυταρικού καρκίνου, ενώ το σημαντικό πρόβλημα είναι η κύρωση η οποία οφείλεται σε μη αλκοολική λιπόδη νόσο του ύπατος, Απλά θα πρέπει να αναλογιστούμε ότι οι άνθρωποι αυτοί, σαν πληθυσμό, είναι ολοένα και αυξανόμενο. Είναι οι άνθρωποι που είναι δίπλα μα, η με τα μεταβολικό σύνδρομο, με το διαβήτη, την υπερλυπηδεμία, οι οποίοι έχουν τόσα πολλά προβλήματα υγεία και που οι περισσότεροι δεν βάζουν στο μυαλό του ότι πρέπει να επιτηρούν του ανθρώπου αυτού για την εμφάνιση πατοπάθεια. Άρα, υποδιαγιγνώσκεται η πατοπάθεια στου ανθρώπου αυτού και υποδιαγιγνώσκεται πιθανώ και ο υπατοκυταρικό καρκίνο. Γιατί όπω δείχνουν οι αυτοί οι ασθενείς με NAS έχουν τα υψηλότερα ποσοστά μη διαγνωσμένης υπατοπάθειας και κύρωσης και μη διαγνωσμένου υπατοκυταρικού καρκίνου ή αν τον βρίσκουμε, τον βρίσκουμε πάρα πολύ αργά. Άρα, λοιπόν, για να κλείσω το πρώτο κομμάτι τη ομιλία, Ποιοι πρέπει να επιτηρούνται, Πρέπει να επιτηρούνται όλοι οι κυρωτικοί ασθενεί. Οι ασθενεί με χρονία υπατήτη Β, τουλάχιστον οι άνδρε πάνω από 40 ετών και οι γυναίκε πάνω από 50 ετών, είναι εξαρτήτω ηλικία. Οι ασθενεί με υπατήτη Β που έχουν οικογενειακό ιστορικό υπατοκυταρικού καρκίνου, ανεξάρτητα από επιτυχή θεραπευτική αγωγή, ακόμη και μετά από την απώλεια του Αυστραλιανού. Οι ασθενεί με χρονία υπατήτηδα και κύρωση, ακόμα και μετά από SVR. Και το ξαναλέω, προσοχή στου ασθενεί οι οποίοι. Ε, πέτυχαν SVR με DAAs και οι ασθενεί με ενάφλητη σίγουρα οι κυρωτικοί, αλλά ίσω και οι, οι ασθενείς ασθενεί που δεν έχουν κύρωση αλλά είναι μεγαλύτεροι σε ηλικία ή έχουν είναι όπω είναι αλκοόλ, υπατήτη, δαβίτα, η σε. Πώ όμω πρέπει να επιτηρούνται, Η επιτήρηση είναι μια δευτερογενή πρόληψη και είπαμε ότι στόχο είναι η έγκαιρη διάγνωση ώστε να έχουν μια αποτελεσματική θεραπεία. Και όλες οι μελέτες έχουν δείξει ότι η επιτήρηση για τον υπατοκυταρικό καρκίνο αυξάνει την επιβίωση. Έτσι λοιπόν, σε μία τυχεοποιημένη μελέτη, τη μοναδική τυχεοποιημένη μελέτη, η οποία έχει γίνει με στόχο την επιτήρηση γιατί είναι ανήθικο να, γίνεται, να γίνονται μελέτες στους ασθενείς αυτούς, Φάνηκε ότι σε μια ομάδα 18.816 ασθενών από την Κίνα, από τους οποίους, μέχρι χρονιά β, από τους οποίους ε, οι 9.373 επιτηρούνταν με υπέρηχο και φετοπρωτεΐνη ένα εξάμεινο και οι 9.443 δεν επιτηρούνταν, σαφώς η ομάδα η οποία ε, ε, είχε επιτήρηση σε αυτού διαγιγνώσκει το υπατοκυταρικό καρκίνο σε πολύ πιο πρώιμο στάδιο, με αποτέλεσμα να έχουν πολύ ψηλότερα ποσοστά ριζική θεραπεία και φυσικά μεγάλη ελάττωση τη θνητότητα από υπατοκυταρικό καρκίνο. Βέβαια, η πραγματικότητα είναι διαφορετική, γιατί όπω φαίνεται εδώ από αμερικάνικα δεδομένα, μεταξύ χιλίων γιατρών οι οποίοι ασχολούνται με την πρωτοβάθμια φροντίδα περίθαλψη, από του οποίου οι 89% βλέπουν ασθενεί με κύρωση, κάτω από τους μισούς είναι εκείνοι οι οποίοι ελέγχουν τελικά για υπατοκυταρικό καρκίνο. Άρα δεν το έχουν στο μυαλό τους. Δεν αντιλαμβάνονται ότι οι ομάδες αυτές πρέπει να επιτηρούνται. Και όπως φάνηκε και από τη μελέτη γκίντεων, από τους ασθενείς, αυτούς οι οποίοι ε, ε, τελικά διαγνώσ... ε, διαγνώσαν με υπατοκυταρικό καρκίνο, μόνο ένα 21,6% ήταν εκείνοι οι οποίοι διαγνώστηκαν σε στάδιο A κατά BCLC. Άρα αργούμε πάρα πολύ να τους βρούμε. Και ενώ όλοι συμφωνούν ότι με υπερηχογράφημα πρέπει να γίνει επιτήρηση του υπατοκυταρικού καρκίνου, του πρώιμου υπατοκυταρικού, για να μπορέσουμε να βρούμε νωρί αυτού του ανθρώπου, το θέμα είναι ποιο κάνει τον υπέρηχο. Γιατί σύμφωνα με τι οδηγίε, το υπερηχογράφημα θα πρέπει να γίνεται από ένα πολύ έμπειρο ακτινολόγο, ο οποίο θα ξέρει ακριβώ τι ψάχνει και ποια ομάδα επιτηρεί γιατί η ειδικότητα του υπερηχογραφήματος είναι μεγάλη, η ευαισθησία του όμως ποικίλει πάρα πολύ και έχει προφανώς να κάνει πολύ με την εμπειρία του ακτινολόγου. Και ενώ φάνηκε στις νεότερες μελέτες η ευαισθησία της μεθόδου να είναι κάπως βελτιωμένη, και ενώ φαίνεται ότι το υπερηχογράφημα θα πρέπει να γίνεται σαφώς αναεξάμεινο και όχι πιο αργά, αν θέλουμε να βελτιώσουμε την επιβίωση, η ευαισθησία είναι πάρα πολύ περιορισμένη σε πολύ παχύσαρκου ασθενεί, σε ασθενεί με μεγαλοζώδη και όπω είπαμε, αν ο ακτινολόγο που κάνει το υπερηχογράφημα δεν είναι έμπειρο. Μήπω λοιπόν πρέπει να χρησιμοποιούμε και κάτι ακόμα εκτό από τον υπέρηχο. Η φετοπροτείνη είναι ένας καρκινικός δείκτης που χρησιμοποιείται αρκετά τα τελευταία χρόνια, έχει όμως και αυτά τα προβλήματά της, έχει αρκετά μεγάλη δικότητα, όχι όμως σημαντική ευαισθησία και φαίνεται ότι αν βάλουμε στα 100 τα 200 νανογράμμι η ευαισθησία πέφτει πάρα πολύ και έχουμε πολλά ψευδός αρνητικά, αν ρίξουμε πάρα πολύ το κατόφ στα 20 νανογράμμ θα αυξήσουμε την ευαισθησία, αλλά εκεί θα έχουμε πάρα πολλά ψευδό θετικά ευρήματα και θα γίνουν πάρα πολλές ε, μη ε, 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 εξετάσεις, περαιτέρω αξονικές και μαγνητικές. Θεωρήθηκε λοιπόν στην αρχή κατάλληλο τεστ και με βάση λοιπόν αυτά τα στοιχεία την όχι καλή ευαισθησία και την όχι καλή θετική προγνωστική αξία δεν είναι ούτε στις οδηγίες της Ευρωπαϊκής εταιρεία ούτε της Αμερικάνικης εταιρεία σαν μέθοδος επιτήρησης. Γιατί όπως είπαμε πολλά νεοπλάσματα δεν την εκρίνουν, Πολλές φορές σε μικρά νεοπλάσματα είναι φυσιολογική, υπάρχει και σε εξάρσεις χρονίας υπατήτητας Β και Σ και η πολύ υψηλή φετοπρωτεΐνη αποτελεί ούτως ή άλλως δείκτη πολύ κακής πρόγνωσης που σημαίνει ότι ούτως ή άλλως πια είναι αργά, βρήκαμε πολύ αργά τον υπατοκυταρικό καρκίνο. Και σε μια μεταανάλυση πριν από 8 χρόνια φάνηκε ότι είτε χρησιμοποιούμε σε συνδυασμό με το υπέρηχο τη φετοπροτεΐνη ή τον υπέρηχο χωρίς σαν επιτήρηση, αυτό δεν έχει καμία διαφορά, άρα δεν χρειαζόταν. Ε, όμως, σε μια καινούργια μεταανάλυση από τον ίδιο συγγραφέα φάνηκε ότι ο συνδυασμός υπερηχογραφήματος και αλφα τελικά αυξάνει σημαντικά την ευαισθησία στη διάγνωση του πρώιμου υπατοκυταρικού καρκίνου. Και, επιπλέον, σε μελέτη κόστου αποτελεσματικότητα, διαπιστώθηκε ότι ο συνδυασμό υπερηχογραφήματο και φετοπρωτεΐνης αποτελεί την ενδεικνυόμενη μέθοδο επιτήρηση όταν η ευαισθησία του υπερηχογραφήματο είναι μικρή. Και υπενθυμίζω ότι υπάρχουν και άλλε εναλλακτικέ ορολογικέ δοκιμασίε, όπω είναι η ΔΕΣ ΓΑΜΑ Καρβόξ Προθρομβίνη ή το ηλεκτρινέι ΔΕΤΑΛΦΑ Φετοπρωτενη, οι οποία όμω δεν έχουν μπει ευρέω σε χρήση, παρότι τα τελευταία χρόνια, εδώ και ένα χρόνο περίπου, έχουν εγκριθεί από τον FDA και από το ΑΠΑΖΛ σαν χρήση ευρέω για την επιτήρηση του υπατοκυταρικού καρκίνου. Και από την ομάδα αυτή, την Βρετανική, φτιάχτηκε το λεγόμενο Gallant Model, που είναι ένα μοντέλο το οποίο χρησιμοποιεί την ηλικία, το φύλλο, τη φετοπρωτεΐνη, αλλά και τη λεκτινέιντεν μορφή και τη δεσγάμα γαμακαρβόξι προθρομβίνη, που φαίνεται ότι αν στην ομάδα που πρέπει να επιτηρούμε εφαρμόσουμε το μοντέλο αυτό, έχουμε πάρα πάρα πολύ ψηλή ευαισθησία για την πρώιμη διάγνωση του υπατοκυταρικού καρκίνου. Μην ξεχνάμε ότι ο στόχος της επιτυχούς επιτήρησης είναι η διάγνωση μικρών αιστείων, όπου εκεί έχουμε πολύ μικρή πιθανότητα αγκιακής διήθησης. Τι γίνεται όμως με τις αιστείες, οι οποίες δεν έχουν τη χαρακτηριστική wash-in-wash-out συμπεριφορά. Εκεί γίνονται τα λεγόμενα recall policies, δηλαδή γίνεται περαιτέρω έλεγχος με αξονική και μαγνητική, για να επιβεβαιώσουμε ή να αποκλείσουμε την ύπαρξη πατοκυταρικού καρκίνου και αυτές είναι οι χαρακτηριστικές εικόνες με την αυξημένη πρόσληψη του ραδιοφαρμάκου και την έκπληση. Εδώ είναι αγκιακή, εδώ είναι η πηλαία φάση, όπου ουσιαστικά επιβεβαιώνεται η ύπαρξη πατοκυταρικού καρκίνου μετά από υπερηχογράφημα με την αξονική. Παρόλα αυτά φάνηκε ότι οι αξονικοί και η μαγνητικοί δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν μέθοδο επιτήρηση. Είναι μέθοδοι πολύ ακριβές και ούτως ή άλλως οι αξονικοί είναι μια μέθοδος η αλλως η αξονικοι έχει ακτινοβολία. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν απλά για την επιβεβαίωση μιας αιστεία που βρέθηκε στον υπέρηχο, όπω είπε το πρωί κ. Βλυχού. Και από τη μελέτη αυτή, όπου συγκρίθηκε το υπερηχογράφημα να εξάμεινο με αξονική αναέτο, φάνηκε ότι το υπερηχογράφημα έχει, ουσιαστικά δεν έχουν καμία διαφορά για την πρώιμη διά, διάγνωση συγγνώμη, του υπατοκυταρικού καρκίνου. Και, όπως είπαμε, η αξονική είναι αυτή η οποία αυξάνει πάρα πολύ το κόστος. Και εδώ βλέπετε, ουσιαστικά επιβεβαίως, είναι κάποιες εικόνες του, της που βρίσκουμε στο ΉΠΑΡ με ε, υπερηχογράφημα, με σκιαγραφικό ή με αξονική. Και η χαρακτηριστική εικόνα με την μαγνητική, με τον κατοπεντέιτ, το που θεωρείται ουσιαστικά η πιο ευαίσθητη μέθοδος, ειδικά για να επιβεβαιώσουμε, να διαγνώσουμε πατοκιταρικό καρκίνο όταν οι αιστείες είναι πάρα πολύ μικρές ή δεν έχουν τη χαρακτηριστική συμπεριφορά στην αξονική. Και σε αυτή τη πολύ μεγάλη μεταανάλυση, που πολύ πρόσφατα δημοσιεύτηκε, 241 μελετών, Φάνηκε ότι η αξονική και η μαγνητική έχουν σαφώς μεγαλύτερη ευαισθησία από το υπέρηχο για τη διάγνωση παντοκυταρικού καρκίνου και, βέβαια, η μαγνητική είναι πολύ πιο ευαίσθητη από την αξονική. Άρα, για την περαιτέρω διευκρίνηση μια εστιακή βλάβη η οποία βρίσκεται σε υπερηχογράφημα, φαίνεται ότι θα πρέπει να χρησιμοποιούνται οι μέθοδοι αυτοί. Το πρωί το ανέφερε και η κυρία Βλυχού. Ίσως αρχίζει να ανεβαίνει όλο και πιο πολύ στη χρήση το υπερηχογράφημα με δοφλέβιο σκιαγραφικό γιατί φαίνεται ότι η ευαισθησία του όπω και τι αξονικής και τη μαγνητική είναι παρόμοιε. Βέβαια, στου μικρού και καλά διαφοροποιημένου όγκους φαίνεται ότι η ευαισθησία είναι χαμηλή για όλε τι τεχνικέ. Και βέβαια είναι, αυτό είναι που προτείνει το ΙΣΛ για την περαιτέρω ε, διάγνωση και επιβεβαίωση μια αιστείας η οποία φαίνεται σε υπέρηχο. Αν βρούμε λοιπόν μια αιστεία μέχρι ένα εκατοστό θα πρέπει να επαναλαμβάνουμε κάθε τρει ως τέσσερις μήνες το υπέρηχο και αν αρχίζει να αυξάνεται σε μέγεθος θα πρέπει να κάνουμε αξονική, μαγνητική, με και αγραφικό και αν εκεί δούμε τη χαρακτηριστική wash in, wash out συμπεριφορά ουσιαστικά τίθεται η διάγνωση του υπατοκυταρικού καρκίνου και ακολουθεί η αντιμετώπιση του. Όλα αυτά ώστε να μπορέσουμε ε, να επιτηρούμε όλο πιο αποτελεσματικά τους ασθενείς αυτούς. Άρα λοιπόν κλείνοντα, ε, αυτό που θέλω να πω είναι η επιτήρηση του υπατοκυταρικού καρκίνου σε ομάδε υψηλού κινδύνου πρέπει να γίνεται με υπερηχογράφημα από ένα έμπειρο ακτινολόγο, κατά τη γνώμη μου, σε συνδυασμό με α ή και με τι τρει, και με τη φετοπρωτεΐνη, και με τη λεκτινέιτετ μορφή και με τη δε γάμα προθρομβίνη, σε αιστείε κάτω από 1, εκατο... 1 έω 2 εκατοστά πρέπει να γίνεται περαιτέρω έλεγχο με αξονική μαγνητική για να διευκρινίσουμε τη φύση τη βλάβη και να αποφύγουμε άσκοπο ας πες βιοψίες, ίσως μόνο στους πολύ παχύσαρκους ή σε μεγαλοζώδη κύρωση θα μπορούμε να χρησιμοποιούμε σαν, σαν επιτήρηση την αξονική τη μαγνητική, η οποία όμως γενικά δεν μπορεί να χρησιμοποιηθούν ευραίως σαν μέθοδοι επιτήρησης και βέβαια η φετοποτέινη δεν σαν surveillance σαν επιτήρηση μόνη της, αλλά σε συνδυασμό με υπερηχογράφημα φαίνεται ότι αυξάνει τις διαγνώσεις. Ευχαριστώ πολύ.